Κύριε Κουρουμπλή, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ. Καλημερίζω το δίδυμο του Focus. Κύριε Κουρουμπλή, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το εκτιμήσανε τα περισσότερα στελέχη σας ότι ήταν ένας προσωρινός, μια προσωρινή τιμωρία, ένας προσωρινός... Με ακούτε? Ναι, ναι, ακούω. Ήταν μια προσωρινή τιμωρία ή θυμός, θα έλεγα, του λαού προς το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είχατε και τον κατάλληλο χρόνο για να παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας και ότι στις εθνικές εκλογές είναι και διαφορετικό το θέμα, διότι εκεί πλέον παίζεται ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι τελευταίες όμως δημοσκοπήσεις που βγήκαν αυτή την εβδομάδα δείχνουν ότι, ότι παραμένει σταθερή η συγκεκριμένη διαφορά και ίσως με μια μικρή τάση ανόδου. Πώς το ερμηνεύετε? Λοιπόν, κάθε φορά οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία διαμαρτυρίας των πολιτών προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή τη φορά η διαμαρτυρία ήταν πολύ πιο ηχηρή, για να είμαστε ειλικρινείς και κοντά στην πραγματικότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε αμέσως σε εθνικές εκλογές. Και αυτό είναι ένα γεγονός που ίσως άλλη φορά δεν είχε επισυμβεί να είναι τόσο κοντά οι εθνικές εκλογές. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι οι εθνικές εκλογές ξεκινάνε από μια νέα φετηρία. Ο κόσμος πλέον με ό,τι έχει εκφράσει στις ευρωεκλογές μπαίνει σε μια άλλη διαργασία η σκέψη του. Είναι να κρίνει αν αυτή η κυβέρνηση με το έργο που έχει κάνει, το οποίο κατά τη δική μου εκτίμηση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πήρε μια χώρα σε πλήρη αβεβαιότητα, σε πλήρη χρονοκοπία, όποιον τομέα και να κοιτάξεις. Εγώ τουλάχιστον στη δική μου διαδρομή συνάντησα 7 δισεκατομμύρια εξοδεύτηκα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το σύστημα, τα συστήματα τα ηλεκτρονικά του κράτους δεν επικοινωνούσαν. Και είπα προχθές σε ένα συνέδριο του Επιμελητηρίου του Αμερικάνικου ότι αν είχαμε σύστημα από το 2000 ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν θα μπαίνει η χώρα σε αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, αυτοί που βαρύνονται για όλες αυτές τις παραλήψεις τουλάχιστον, που σήμερα θέλουν να ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα από τα κρινόμενα ζητήματα που θα κληθεί. Κύριε Κουρουμπλή, αυτό που κάνετε όλα τα κόμματα, όχι μόνο εσείς, που πηγαίνετε πάντοτε στο πολύ παρελθόν, στο πρόσφατο ή στο πολύ παρελθόν. Όχι, δεν πάω στο πολύ παρελθόν. Όχι, δηλαδή... Εγώ ανέλαβα υπουργός Υγείας το 2015 και βρήκα νοσοκομεία με 750 όχι, εκατομμύρια. Λέω, ας πούμε, η επιχειρηματολογία ότι παλιά φέρατε... Λοιπόν, πάρτε τους κυρίους εκεί στο Παπαγεωργίου και ρωτήστε τους πόσα λεφτά χρωστούσαν τέλη Γενάρη του 2015. Όχι, λέω αυτό που λέτε. Όχι, κάνουν... να ακούσουν οι Θεσσαλονικείς ναι. 70 εκατομμύρια χρωστούσε μόνο του Παπαγεωργίου. Κάντε μια έρευνα, εγώ σας προκαλώ και καλέστε με λοιπόν μετά και πέστε κύριε Κουρουμπλή ψεύδες. Έτσι, ψυχρό. Το σημειώνουμε. Για να λέμε τα πράγματα με... Όχι, το δεν σημειώνουμε. Είναι έτσι. Το σημειώνουμε να το... Ο λαός έχει και αυτό στις ευθύνες του. Ναι. Μπορεί να διαμαρτυρήθηκε. Αν νομίζει ότι ο Μητσοτάκης θα του φέρει κάτι καλύτερο, δεν νιώθετε... Προχθές στη Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκης, μιλώντας εκεί σε νεολαίους, το ρώτησε ένας νεολαίος, θα το ξέρετε και θα το έχετε και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το ρώτησε κύριε πρόεδρε, του είπε ότι με 580 ευρώ εγώ με πτυχίο και μεταπτυχιακό πώς θα ζήσω στην Ελλάδα. Και απάντησε ο κ. Μητσοτάκης ότι το κόστος εργασίας στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλό. Άρα, τι θέλει να κάνει, να κάνει υποκατώτατο του και πάλι μισθό. Λοιπόν, όπου και να κοιτάξεις, οι διαφορές των πολιτικών επιλογών της νεοφιλία, εγώ δεν λέω ότι οι δεξιοί είναι εγκληματίες, είναι κακοί. Είναι μια άλλη ιδεολογία που πιστεύει ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο. Ναι, όμως, εσείς εφαρμόζοντας το πρόγραμμά σας 4,5 χρόνια και γι' αυτό κρίνεστε, διότι στις προηγούμενες εκλογές δεν είχατε κριθεί. Εμείς είμαστε περήφανοι. Ο λαός δεν σας αντάμυψε όμως. Δηλαδή, ο λαός δείχνει μια δυσαρέσκεια για αυτή την πολιτική. Όχι. Ο λαός εξέφρασε ένα ποσοστό δυσαρέσκεια, αλλά ο λαός θα εκφραστεί στις εθνικές εκλογές. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις πάλι δείχνουν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι. Τις ανατρέψαμε και το 2015. Λοιπόν, το 2015 δεν υπήρχαν δημοσκοπήσεις που βγάζανε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αλλιώς ήταν οι δημοσκοπήσεις και αλλιώς ήταν. Θα δούμε. Οι δημοσκοπήσεις έχουν μια κάμψη προς τα κάτω. Εγώ σας λέω λοιπόν και κρατήστε το αυτό ότι το καλύτερο που θα είχε να κάνει η Νέα Δημοκρατία να προσδοκά, που εγώ δεν το πιστεύω, γιατί ο πολιτικός χρόνος ακόμα και των 10 ημερών είναι εξαιρετικά κρίσιμος και χρήσιμος για μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
πρέπει να βρούμε τον κωδικό επικοινωνίας να καταλάβει ο ελληνικός λαός για ποια επιλογή μιλάμε. Για μια επιλογή που πραγματικά θα βάλει και πάλι ολόκληρη την κοινωνία σε δοκιμασία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Οι ταξιτζίδες, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία? Να έρθουν οι πολυεθνικές, αυτή είναι η ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας. Να φέρει τις πολυεθνικές, ναι, να αρπάξουν το χρήμα από την Ελλάδα. Κύριε Κουρουμπλή, είναι αντικειμενικά. Έχετε επιβάλει πολύ υψηλές φορολογίες κατά τη διακυβέρνησή σας. Αντικειμενικό είναι αυτό τώρα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για πέστε μου τις φορολογίες που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση, άμα μιλάτε για τη μεσαία τάξη. Έτσι, πέστε μου λοιπόν, έγινε ή δεν έγινε ένα τρισεκατομμύριο με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Η απαξίωση των εμπορικών αξιών το 5ετία 10-15. Μπήκε ο ΕΜΦΙΑ τότε. Θα μου πείτε δεν το μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν το μείωσε. Καταρχάς, όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει τη χώρα και δεν κάνει κάτι διαφορετικό, αποδέχεται την πολιτική του προηγούμενου. Λοιπόν, ακούστε. Διότι όταν παραλάβατε τη χώρα και δεν κάνατε κάτι διαφορετικό, σημαίνει ότι αποδέχεστε το τι κάνανε οι προηγούμενοι. Το μεταφορικό ισοδύναμο στα νησιά το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι διαφορετικό ή δεν είναι διαφορετικό? Το ότι πήραμε τους παιδικούς σταθμούς με 80.000 παιδιά και πήγαν 130.000 οι θέσεις που δημιουργήσαμε, είναι το ίδιο πράγμα? Το ότι πήραμε λοιπόν ανθρώπους που ψάχναν στα σκουπιδοτενεχέδες, ναι, κύριε Κουρουμπλή, και τους βάλαμε να κρατηθούν, καταργήσατε το ΕΚΑΣ, καταργήσατε το ΕΚΑΣ που ήταν για τους φτωχούς. Δεν το καταργήσαμε το ΕΚΑΣ εμείς. Ποιος το ΕΚΑΣ ήταν δεσμευμένο από τα μνημόνια. Ναι, αλλά εσείς το καταργήσατε. Και εμείς στην αντικατάσταση του ΕΚΑΣ θα φέρουμε την εθνική σύνταξη. Λοιπόν, η χώρα μπαίνει τώρα στην κανονικότητα. Και η κοινωνία θα κρίνει αν αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια ή να έρθει ο σωτήρας, ο δεύτερος σωτήρας Μητσοτάκης, όπως ήρθε ο πατέρας του το 90 και δεν άφησε λίθο επί λίθου. Αυτό θέλω. Ναι, μην πηγαίνει, αυτό που πηγαίνετε πίσω. Δεν θα τον πάνε να περπατάνε στους δρόμους. Αυτό που πηγαίνετε πίσω είναι λάθος. Αυτό το μύθο που έχουν πουλήσει στην κοινωνία. Κύριε Κουρουμπλή, κάθε κυβέρνηση κρίνεται από την τετραετία την οποία κυβερνάει. Και την κρίνει ο ελληνικός λαός και τελειώνουμε. Δεν κρυθήκαμε ακόμα. Θέλω να πω δηλαδή όταν πηγαίνετε πίσω, εκείνες οι κυβερνήσεις κρυθήκανε. Τελείωσε. Όχι. Μην ξαναπηγαίνουμε πίσω. Ωραία. Διακυβερνήσανε, κρυθήκανε, χάσανε, τελειώσαμε. Μην κάθε φορά δηλαδή αρχίζουμε να πηγαίνουμε χρόνια πίσω. Ακούστε, η κρίση για το παρελθόν, ακούστε καλέ μου φίλε, η κρίση για το παρελθόν έχει νόημα στην αντίληψη τη δική σας ότι έγιναν κάποια λάθη. Εδώ κατέστρεψαν και κατασπάραξαν τη χώρα. Έρχονται τώρα ως βδέλες. Ξέρετε, στα χωριά, δεν ξέρω αν είστε από χωριό, είχαμε κάτι τέτοιο. Ναι, κύριε Κουρουμπλή, αλλά σε κυβερνήσεις του Πασόκ συμμετείχατε και εσείς στο παρελθόν. Ναι, τώρα γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς εξουσία. Ναι, κύριε Κουρουμπλή, αλλά συμμετείχατε και εσείς σε κυβερνήσεις του Πασόκ. Εμείς ιδιωτικοποιήσαμε το λιμάνι Θεσσαλονίκης, προσέξτε, για λόγω των δεσμεύσεων, αλλά δεν άνοιξε μύτη. Και όχι μόνο δεν άνοιξε μύτη στα εργασιακά, δώσαμε στους δήμους, πάρτε τον κύριο δήμαρχο τον Αμπελοκήπων ή τον κύριο δήμαρχο Θεσσαλονίκης και πέστε του τώρα θα παίρνει 3,5% από τα έσοδα του λιμανιού. Το έπαιρνε ποτέ? Είναι το ίδιο όπως παραχωρήσαμε την πρώτη προβλήτα για τη χρήση των ανθρώπων? Είναι το ίδιο? Και να πω και μια διαφορά, τώρα που απελευθερωθήκαμε από τα μνημόνια, τα υπόλοιπα 10 λιμάνια δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, θα πάμε σε διαδικασία υποπαραχωρήσεων όπως γίνεται στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δική μας πολιτική. Αυτά κάνουμε εμείς. Αυτή είναι την πολιτική της Καβάλας, της Οικουμενίτας, κύριε Κουρουμπλή, του Λαυρίου. Να μείνουμε λίγο στην πολιτική σας. Να μείνουμε όπου θέλετε. Γιατί δεν είναι πολιτική αυτό? Βεβαίως και είναι. Και γι' αυτό λέω μένουμε εκεί. Και ρωτώ. Διαπιστώνω τις τελευταίες 10-15-20 ημέρες. Ναι. Ενώ εσείς έχετε ζητήσει συγγνώμη από τη μεσαία τάξη, ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος το ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι βάλαμε προτεραιότητα να βοηθήσουμε αυτό που είπατε πριν, αυτούς που μαζεύανε φαγητά από τις λαϊκές αγορές. Ωραιότατα. Και βλέπω τώρα ότι αυτή η τάξη της εργατιάς μάλλον δεν αναγνωρίζει το έργο σας. Λοιπόν, και λέω, ακούστε, επιτρέψτε μου να... Ναι, αλλά μην απαντάτε εσείς, θα απαντήσω εγώ. Δεν απαντάω, ρωτάω. Τώρα θα πάω στην ερώτηση. Και λέω, την Τρίτη απεργία όλοι οι εργαζόμενοι στην ναυτιλία. Στον ΟΑΣΤ κινητοποιήσεις λόγω ελλείψεων.
στην ΕΙΑΘ σηκώθηκε και έφυγε ο πρόεδρος γιατί δεν μπορούσε να υπογράψει συλλογική σύμβαση με τους εργαζόμενους. Βλέπω δηλαδή στη ΔΕΗ το ίδιο. Και ρωτώ, δεν αντελήφθη κανένας από την εργατική τάξη αυτήν την πολιτική σας? Ακούστε, πρώτον, η εργατική τάξη, ποιος σας είπε ότι ψήφισε η εργατική τάξη, δηλαδή εναντίον? Το ότι ψήφισαν ένα 9% είναι η εργατική τάξη. Θα σας απαντήσω και εγώ τώρα λοιπόν. Δεν ψήφισαν, κινητοποιούνται όλοι. Γιατί θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής με το... Αυτό με είναι γνωστό. Σας τιμά αυτό. Με παίρνει ένας φίλος μου δικηγόρος από το Ρέθι. Μάλιστα. Τον οποίο εγώ συνέβαλα στο να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Και αυτός πριν από 5 χρόνια, για να μην πω κάτι άλλο, υπολόγιζα ότι έβγαζε πάνω από 200 χιλιάρικα το χρόνο. Το ρώτησα λοιπόν, προφέσου που με πήρε, πόσα δήλωσες σε πέρυσι, πόσα δήλωνες εκεί τα χρόνια? Είναι πολέμιος του ΣΥΡΙΖΑ, φίλος μου αδερφικός. Λοιπόν, πολέμιος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι θανάτου. Με καταστρέψατε. Γιατί, του λέω, πόσα δήλωνες εκεί τα χρόνια? 10 χιλιάρικα. Θυμάστε όταν έβγαιναν οι έλεγχοι για τη φορολογία, ότι οι μόνοι που πλήρωναν ήταν οι εργαζόμενοι, εσείς που δουλεύετε εκεί και δεν μπορεί να τα κρύψετε, και ο άλλος και ο άλλος και στα ψυχή. Ναι. Και όλοι αυτοί οι κύριοι, οι περισσότεροι που τέλος πάντων τώρα κλαθμυρίζουμε, έκαναν ειλικρινείς δηλώσεις, οι περισσότεροι, δεν λέω όλοι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά... Εγώ δηλαδή μίλησα για την εργατική τάξη, κύριε. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι με την υψηλή φορολογία η φοροδιαφυγή δεν μεγαλώνει? Πρέπει να απαντήσω. Εγώ λέω λοιπόν ότι έπρεπε να φορολογηθούν κάποτε και αυτοί. Βεβαίως. Και τους φορολόγησε. Τώρα θα πηγαίναμε σε μια δικαιότερη φορολογία που μπαίνει η χώρα στην κανονικότητα. Γιατί? Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το χώρο που ήταν ειλικρινείς οι δηλώσεις τους. Πάω παρακάτω. Εσείς που είστε στη Θεσσαλονίκη και που φημίζετε και λίγο έτσι για τα πατριωτικά αισθήματα η περιοχή και με το θέμα της Μακεδονίας κτλ. Να σας πω, το παιδί ενός ανθρώπου που πάει και τρώει από τα σκουπίδια, πώς θα τους ζητούσατε εσείς να πάει να πολεμήσει, αν αύριο χρειάζεται να πολεμήσει, να υπερασπιστούμε το Αιγαίο και την Κύπρο? Γιατί τώρα δεν τρώει τα σκουπίδια? Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα? Γιατί τώρα δεν τρώει τα σκουπίδια? Ξέρετε ότι Βέριος Γράχος έλεγε το 100, γιατί εγώ διαβάζω ιστορία και δεν είναι αυτάρεσκο, το λέω γιατί διαβάζω. Έλεγε λοιπόν στους, γιατί τα πέρα τα λέμε και αυτά, να ακούει ο κόσμος. Έλεγε στους Ρωμαίους, πώς μπορεί να υπερασπιστεί αυτός ο λαός, το 122 π.Χ. Πώς μπορεί να υπερασπιστεί ο λαός αυτός την Ρώμη, αν χρειαστεί, όταν του πήρατε τα χωράφια με την τοκογλυφία και τα σπίτια? Υπουργέ μου, μάλλον δεν καταλαβαίνω την απάντησή σας. Πιστέψτε με, εγώ σας ρωτώ. Η κυβέρνηση, όχι, επειδή ναι, βοηθήσατε τις χαμηλές. Έκανε προτεραιότητα. Ωραία. Να στηρίξει ολόκληρη και να κρατήσει όρθια την κοινωνία. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, στην ΕΙΑΦ, στην ίδρυψη, τι είναι, πλούσιοι? Και αν ήταν η Νέα Δημοκρατία σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι θα ήταν χωρίς ρεύμα. Δεν ξέρω τι θα κάνανε. Χωρίς κοινωνικό τιμολόγιο. Σας είπε κάτι, κύριε Υπουργέ, σας είπε κάτι νωρίτερα ο κύριος Φιλίδης. Αν η Νέα Δημοκρατία τα έκανε καλά, δεν θα γινόσασταν ποτέ κυβέρνηση. Θα την είχε ο κόσμος συνέχεια στην εξουσία. Τους έδιωξε επειδή δεν έκαναν κάτι καλό. Τώρα μιλάμε για εσάς. Μα δεν μου απαντάτε. Κατέστρεψε την Ελλάδα. Ωραία, δικαίωμά σας να το πείτε. Κατέστρεψε και χρεοκόπησε την Ελλάδα. 40 χρόνια δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, κυβερνούσε και το ΠΑΣΟΚ. Αύριο αυτή η κυβέρνηση, αν έρθει μια άλλη κυβέρνηση, τη έχει 34 δισεκατομμύρια μαξιλάρι, που σημαίνει ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη ακόμα και μια κρίση οικονομική. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπερηφανεύεστε, κύριε Κουρούμπλη. Πήρε μια χώρα με πλήρη αβεβαιότητα. Δεν πρέπει να υπερηφανεύεστε που κάνατε μαξιλάρι φορολογώντας τον ελληνικό λαό. Ακούσε. Ναι, αλλά δεν απαντάτε σε αυτό που σας είπα. Σταθερό. Απαντάω με το πιο σαφή τρόπο. Σας λέω γιατί κινητοποιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό μπορείτε να δώσετε τη δική σας εξήγηση. Εμείς δεν είμαστε σταυματοποιοί. Κάναμε και λάθη και έχουμε και παραλήψεις. Ωραία, και ζητήσατε συγγνώμη από τη μεσαία τάξη. Ακούστε, η εργατική τάξη. Η χώρα βγήκε πριν από 6 μήνες από τα μνημόνια. Σωστό. Δεν μου είπατε για τις 120 δόσεις. Δεν μου είπατε για τις 80.000 ανθρώπους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και δεν μπορούσαν γιατί χρωστούσαν 20 και 30 χιλιάδες. Αγαπητέ μου, κύριε Κουλουμπή, αν ήταν...
αν είπατε, τα χρέη όμως προς την εφορία αυξήθηκαν. Τα χρέη όμως του κόσμου προς την εφορία αυξήθηκαν στη διακυβέρνησή σας. Δεν μειώθηκαν. Η κύρια σύνταξη ενός ανθρώπου πόσο μειώθηκε από την κυβέρνηση. Θα σας απαντήσω, επιτρέψτε μου, ότι αν 40 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά σε όποιον πολιτικό μιλούσα του έλεγα μόνο τα καλά που έχει κάνει, δεν θα ήμουν δημοσιογράφος, θα ήμουν το γραφείο τύπου του Υπουργού. Δεν ήμουν ποτέ μου σε κανένα payroll κανενός Υπουργού. Άρα λοιπόν ρωτώ αυτά τα οποία δεν κάνατε, όχι αυτά που κάνατε. Μα για όνομα του Θεού. Απαντάω γιατί υπάρχει έργο. Υπάρχει έργο στην κοινωνία. Τι να μου πείτε, αγαπητοί φίλοι, τι να μου θυμίσετε, ότι υπήρχε αυτή τη στιγμή λοιπόν η σύνδεση του σιδηροδρόμου με το λιμάνι. Υπήρχε μια γέφυρα που δεν λειτουργούσε, δεν συνδεόταν ποτέ. Αυτά τα έργα της δεξιάς ήταν έτσι στη Θεσσαλονίκη. Ήρθατε τώρα και μου λέτε να συγκυβερνήσουν πάλι η Μητσοταχέ την Ελλάδα. Ωραία, να την κυβερνήσουν. Να την κυβερνήσουν, άμα θέλει ο ελληνικός λαός. Ούτε από το γραφείο τύπου του Μητσοτάκη είμαστε. Και σε εκείνον θα, θα πούμε τα ίδια. Απλά σας ρωτώ ότι ενώ βοηθήσατε τις χαμηλές τάξεις, δεν το αμφισβητεί αυτό κανένας, αλλά είναι όλοι εναντίον σας. Όλοι αυτοί ξεσηκώθηκαν. Δεν πειράζει. Θα δούμε στις εθνικές εκλογές τι θα είναι. Ωραία. Και ο καθένας, να σας πω κάτι. Εγώ έμαθα στη ζωή μου, καταρχάς είμαι υπέρ, είμαι βαθιά κοινοβουλευτικός άνθρωπος και πιστεύω στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πιστεύω ότι η εναλλαγή στην εξουσία είναι υγιές στοιχείο. Πιστεύω ότι ο λαός δεν χάνει το μυαλό του όταν δεν μας ψηφίσει. Κάποια λάθη έχουμε κάνει. Ωραία. Από εκεί πέρα εγώ θα υπερασπιστώ αυτά που πιστεύω και ο ελληνικός λαός θα αναλάβει τη δική του ευθύνη, γιατί τέτοια λάθη έκανε πολλές φορές. Και το 1920 τον Ελευθέριο Βενιζέλο ούτε βουλευτή δεν τον έβγαλε. Άλλοι λένε όμως ότι το μεγάλο λάθος τους ήταν που σας ψήφισαν το 2015 δεύτερη φορά. Εντάξει. Ενώ δεν τους είπατε την αλήθεια την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά σας σαν επιοικής μαζί σας. Δηλαδή την πρώτη φορά τους είπατε θα ασκήσετε τα μνημόνια, δεν το κάνατε και μετά σας ξαναψηφίσανε. Άρα ήταν καλόπιστοι μαζί σας. Αν αυτό που λέτε το πιστεύετε εσείς, όχι, είναι το καλύτερο ψέμα. Όχι, λέω ότι υπάρχει και η άλλη αντίληψη. Ακούστε, το 2015 εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας και επιχειρήσαμε να αποκαταστήσουμε όλες τις αδικίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Μας ακούνε τώρα ίσως οι παλινοστούντες πόντι και οι βορειοϋπηρώτες με τη σύνταξη τη γνωστή. Την έκοψε η Νέα Δημοκρατία με το διάταγμα εκείνο 493. Το επαναφέραμε εμείς. Μετά ήρθε ο συμβιβασμός, διότι δυστυχώς βρήκαμε τείχο. Και έπρεπε είτε να δραπετεύσουμε ή να συμβαστούμε. Μα τον τείχο ότι θα τον βλέπατε ήταν προφάνως, δεν το βλέπαμε εμείς, δεν το βλέπατε εσείς. Το βλέπαμε όλοι, το βλέπαμε από πριν. Δηλαδή, θα πηγαίνατε δηλαδή στους Ευρωπαίους και θα σας λέγανε καλώς τα παιδιά, ελάτε να υπογράψουμε ό,τι θέλετε. Ακούστε. Δηλαδή, αστειευόμαστε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, πιστεύατε ότι θα πάτε στους δανειστές και σας λέγανε ευχαριστούμε πολύ, ελάτε, τι θέλετε. Ακούστε. Άμα ήταν αυτό που λέτε. Αυτό είναι αφέλεια. Ναι, καλά, θα σας πω. Άμα ήταν δεν ήσασταν αφελής. Ναι, αλλά ακούστε, όταν διαβάζουμε, μαθαίναμε ιστορία, πριν να κάνουμε την επανάσταση, την πραγματική. Ναι, αλλά πρέπει να ακούσετε να μαθαίνετε. Μα ακούνε, αλλά δεν θεωρώ ότι ένας πολιτικός έχετε τόσο μεγάλη αφέλεια. Λοιπόν, ακούστε, ναι. Λοιπόν, δεν ήταν αφελείς όσοι επιχείρησαν επαναστάσεις πριν το 1821. Εκείνες οι επαναστάσεις. Δεν την κάνατε όμως. Γιατί δεν την κάνατε την επανάσταση. Γιατί δεν την κάνατε την επανάσταση. Αλλά πυροδοτούσαν την εθνική συνείδηση. Δεν την ολοκληρώσατε όμως την επανάσταση. Γιατί δεν προχωρήσατε. Όχι. Είχατε πάει εκεί με τον κύριο Βαρουφάκη και γιατί δεν πήγατε μέχρι το τέλος. Σας είπε και ο ελληνικός λαός το όχι, σας έδωσε 62%. Γιατί δεν το πήγατε μέχρι το τέλος. Γιατί κιοτέψατε. Και τώρα λέμε με πολύ καθαρό τρόπο στην Ευρώπη και αναγνωρίζουν όλοι ότι η Ευρώπη δεν πάει καλά. Δικαιώνεται η πρώτη κοινή προσπάθεια. Κύριε Κουρουπλή, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη αυτή. Να είστε καλά. Και εσείς, καλή επιτυχία. Γεια σας. Yeah.